Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, γεια σας και χρόνια πολλά. Η αφορμή για να κάνω αυτό το βίντεο είναι ένα ακόμη τηλεφώνημα ενός ενθουσιασμένου φίλου της σελίδας μας. Είχε κάποια ελαιοχώραφα που είτε έπρεπε να τα πουλήσει σε μια πολύ χαμηλή τιμή, είτε να τα αξιοποιήσει καλλιεργώντας τα. Οκ, μέχρι εκεί δεν ήταν κάτι που δεν είχα ξανακούσει, ήταν το έχω ξαναδεί πολλές φορές αυτό το έργο. Η έκπληξη όμως ήρθε μετά. Όπως μου είπε ο φίλος μας, το σχέδιο ήταν να μετατρέψει τα χωράφια αυτά σε ελαιώνες εντατικής καλλιέργειας και πιο συγκεκριμένα στο σύστημα της γραμμικής καλλιέργειας. Επειδή ορκίστηκα τρεις φορές για τα τρία πτυχία γεωπονίας που έλαβα και επειδή έχω μάθει να τηρώ τους όρκους μου, δεν άντεξα και είπα την αλήθεια. Και ας έχασα τα 50% ευρώ από την εγγραφή του σεμιναρίου. Και θα σας πω τις γενικές μου συστάσεις προτού πάρετε αποφάσεις που σημαίνουν για εσάς επένδυση σε χρόνο και σε χρήμα. Πρώτον, δεν παίρνω δίπλωμα οδήγησης και αγοράζω αμέσως μετά μία Mercedes ή μία Ferrari. Οδηγώ ένα ταπεινό αυτοκινητάκι και εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά μου, πάω αργότερα στο ακριβότερο αυτοκίνητο. Έτσι ισχύει και στη γεωργική επιχειρηματικότητα. Καλλιεργώ παραδοσιακά και μετά, αφού όλα πάνε καλά, μεταβαίνω σε ένα πιο προχωρημένο μοντέλο. Δεύτερον, δεν σκέφτομαι να αρχίσω τη γεωργική δραστηριότητα επειδή ακούω από εδώ και από εκεί ότι υπάρχουν επιδοτήσεις του κράτους. Η επιδότηση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μπόνους των προσπαθειών μου ή των χρημάτων που θα επενδύσω, όχι ως ο τρόπος μέσω του οποίου θα αποκτήσω εισόδημα. Τρίτον, δεν αρχίζω με το καλημέρα τη βιολογική καλλιέργεια. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να εκπαιδευτεί στην πράξη, κάνοντας τα απαραίτητα λάθη που θα σας μάθουν τελικά το σωστό. Η βιολογική γεωργία είναι περισσότερο φιλοσοφία παρά σύστημα ποιότητας. Τέταρτον, μην πιστεύετε όλα όσα διαβάζετε στις ιστοσελίδες, γιατί ό,τι να παράγετε δεν είναι πάντοτε σωστό και δεν σημαίνει ότι εφαρμόζεται καθολικά για όλους. Οι περισσότερες σελίδες του τομέα ελέγχονται από μη ειδικούς και από ανθρώπους που θέλουν να πουλήσουν αναγνωσιμότητα και όχι υπηρεσία γνώσης. Δηλαδή θέλουν να καταναλώσετε, να καταναλώσουμε χρόνο ανάγνωσης για λόγους διαφήμισης. Πέμπτον, επενδύστε χρόνο να μάθετε σωστά. Εδώ στο Agronomist έχουμε δαπανίσει πολλά χρόνια για να δημιουργήσουμε αυτή την πλατφόρμα γνώσης που δεν βασίζεται σε χορηγίες εταιριών, αλλά σε επιστημονικά κριτήρια. Και κυρίως, έχουμε στόχο να μετατρέψουμε τους εκπαιδευόμενους σε καλλιεργητές σκεπτόμενους, που μπορούν να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για τη δική τους καλλιέργεια και για τη δική τους ζωή. Επομένως, μην χάνετε άλλο χρόνο ρωτώντας από εδώ και από εκεί για να μάθετε. Μάθετε οργανωμένα και κυρίως αποτελεσματικά. Και στο Agronomist αυτό εμείς το κάνουμε και σας το εγγυώμαι. Να είστε όλοι καλά.